Άλλος παιδί, που πήρε το όνομά του από την ωραία ελληνική λέξη πενθουσία, την απότερη. Στην αριστοτελική φιλοσοφία, η λέξη υπονοεί τον αθέρα, το πέμπτο δηλαδή βασικό στοιχείο της φύσεως. Έτσι βέβαια παράγω παρήγορα, αγαπητοί φίλοι, αν το σύμπαν, έστω η μικρή ζωή μας διέπεται από κάποια πεμπτουσία. Για την ώρα την πεμπτουσία της ζωής χαρίζουν μόνο οι στιγμές του έρωτα ή μια βαθιά φιλία, τα δημιουργήματα της τέχνης και η μουσική. Ίσως να προσθέσω και το αντικριστό των αναγνώσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριε Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε της ΔΕΠΑΝΑΛ του Δήμου Ηρακλείου, εκλεκτοί φίλοι και φίλες, αυτή ήταν η φωνή του Γιώργου του Γραμματικάκη φυσικά. Συνηθίζω να κάνω πάντοτε τις παρουσιάσεις μου χωρίς να κρατάω κείμενο. Αλλά επειδή σε αυτή την περίπτωση αισθάνθηκα τις σκέψεις και τα συναισθήματα να με βομβαρδίζουν τόσο πολύ που να κινδυνεύω να χάσω τον ερμό μου, αποφάσισα να τα γράψω. Μιλώντας για τον Γιώργο Γραμματικάκη, μπαίνω στον πειρασμό να δανειστώ και να παραφράσω λίγο έναν προσφυλή σε εκείνον τίτλο. Μια απόπειρα θα κάνω απόψε, μιας κάπως ιδιαίτερης βιογραφίας του Φωτός. Και ναι, ο Γιώργος Γραμματικάκης δεν γοητεύτηκε απλά, δεν μίλησε, δεν μελέτησε μόνο το φως. Ήταν και είναι πάντα ο ίδιος φως. Δεν θα καταχραστώ τον χρόνο σας για να σας αφηγηθώ όμως μία κλασική βιογραφία του προσώπου. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν στο διαδίκτυο εκατοντάδες αναφορές της λαμπρής και συνάμα ιδιαίτερης πορείας του, τόσο στον ακαδημαϊκό, τον ερευνητικό, όσο και τον συγγραφικό χώρο. Οι θητείες του ως πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ως Προέδρου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο άφησαν εποχή. Η θητεία του ως Προέδρου του Μουσείου Καζαντζάκη το ίδιο. Προσωπικά είχα την τιμή να συνεργαστώ πολύ στενά μαζί του επί μακρό χρονικό διάστημα, όταν εκείνος υπηρετούσε ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ εγώ ήμουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της. Γι' αυτό όμως θα σας μιλήσω εκτενέστερα αργότερα. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς ο ίδιος να το θεωρώ υπερβολή, ότι τα βιβλία του, η Κόμη της Βερενίκης, η αυτοβιογραφία του Φωτός και ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής που εκδόθηκαν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, και εδώ θα ήθελα να εξάρω την καθοριστική συμβολή του οραματιστή καθηγητή εκδότη Στέφανου Τραχανά, τα βιβλία λοιπόν αυτά τα συγκαταλέγω στα κορυφαία λογοτεχνικά έργα επάνω σε επιστημονικά θέματα. Με τέτοιο αριστοτεχνικό τρόπο γραμμένα, ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους. Βλέπετε παραλείπω σκόπιμα τον άχαρο και παρεξηγήσιμο όρο εκλαϊκευμένα. Δίπλα σε αυτά τα εξαίρετα πονήματα, καμαρώνουν και οι συνομιλίες με το φως από τις εκδόσεις Ιαννός, καθώς και τα κοσμογραφήματα από τις εκδόσεις Πόλης. Ο Γιώργος Γραμματικάκης για μένα είναι ένας ποιητής του σύμπαντος. Καταπιάστηκε σε όλη του τη ζωή με όλο αυτό το μυστήριο που διέπει τη δημιουργία του σύμπαντος, την εξέλιξη, αλλά και την επίδρασή του στην ανθρώπινη ύπαρξη. Μας μίλησε για γαλαξίες, για κόκκινους γίγαντες, λευκούς νάνους, υπερκενοφανείς αστέρες, σούπερνόβα, αστρική ύλη, σκοτεινή ενέργεια, μαύρες τρύπες. Δεν στάθηκε όμως στην απλή παράθεση αριθμών και συγκρίσεων μεγεθών, όσο συναρπαστική και αν είναι. Θυμάμαι κάποτε, διαβάζοντας την Κόμη της Βερενίκης στην Φιλανδία, όπου βρισκόμουν για καλλιτεχνική υποχρέωση, ότι είχα πει στον πειρασμό να αντιπαραβάλω το μέγεθος της γης μας με την απόσταση του Ελσίνκη από το Ηράκλειο. Είχα λοιπόν υπολογίσει πως, αν η μέση απόσταση μεταξύ του Ήλιου και του Πλούτονα, δηλαδή του πιο απομακρυσμένου γνωστού πλανήτη, ήταν αναλογικά όσο η απόσταση του Ελσίνκη από το Ηράκλειο,
τότε το μέγεθος της γης μας θα ήταν περίπου 3 χιλιοστά. Όσο δηλαδή η μύτη μιας μεγάλης καρφίτσας. Θα μπορούσε αυτό να το πει κανείς βέβαια άχρηστη πληροφορία της βραδιάς. Όμως εμένα με εγωίτευε να συνειδητοποιώ πόσο ηλιγκιωδώς τεράστιες είναι οι αποστάσεις στο σύμπαν και πόσο μικρή είναι μέσα σε αυτό η σημαντική γη μας. Όμως, ο Γιώργος Γραμματικάκης δεν στεκόταν απλά σε παραθέσεις πληροφοριών για μεγέθη ή αποστάσεις. Το κείμενό του το διακρίνει μια νεανική ανησυχία, μια φρεσκάδα. Ήταν εξάλλου πάντα νέος στο πνεύμα, σε συνδυασμό με ένα διαρκή φιλοσοφικό στοχασμό. Και επιπλέον, οι αναφορές και η εμβάθυνση στη λογοτεχνία και την τέχνη όχι απλά στολίζουν, αλλά δίνουν καινούργιες διαστάσεις στην θεώρηση των πραγμάτων και των ιδεών. Δεν υπάρχει ούτε μία σελίδα στο έργο του που να μην διανθίζεται από αναφορές στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ή τους μεγάλους στοχαστές του διαφωτισμού ή την νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Αναβλύζει διαρκώς η αγάπη του για την πατρίδα Ελλάδα, το φως και τις ομορφιές της, αλλά και για την ιστορία ή την παράδοσή της. Και όλα αυτά με βλέμμα πάντοτε οικουμενικό, θωριά αναλυτική και με μια ολύμπια, θα έλεγα, ηρεμία στην αφήγηση. Σε αυτά προσθέτω και τον έρωτα, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, έμπνευση και δύναμη που είναι διαχρονικός κινητήριος μοχλός στην εξέλιξη της ζωής. Θα ήθελα να σας παραθέσω ένα απόσπασμά του από την αυτοβιογραφία του Φωτός, όπου καταδεικνύεται η τέχνη της συγγραφής του. Λέει λοιπόν ο Γιώργος Γραμματικάκης. Έφνης ανακάλυψα ότι η έννοια του Φωτός είχε εκεί σταθερή και έντονη παρουσία και ήταν φορτωμένη με λογής-λογής συμβολισμούς. Ένας στίχος του Σεφέρη, και σήμερα δεν είμαι βέβαιος για το νόημά του, μου έκανε βαθιά εντύπωση. Είπες εδώ και χρόνια, κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός. Ενώ στην ποίηση του Ελίτη, που ακόμα δεν είχε τη σημερινή της απήχηση, το φως αναδυόταν με δύναμη και εντερικής αναδιπλώσεις. Από ένα λοιπόν σημείο και πέρα, η σχέση μου με το φως ακολουθούσε δύο παράλληλους δρόμους. Ο πρώτος, ο δρόμος της επιστήμης, αυστηρός και γοητευτικός, οδηγούσε σε συνεχή εμβάθυνση, αλλά και παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες. Ο δεύτερος δρόμος περνούσε από την τέχνη, την ποίηση ή την φιλοσοφία και προσπαθούσε να ανιχνεύσει κρυφά νοήματα και σημασίες. Δεν άρχισα βέβαια να καταλάβω ότι οι δύο δρόμοι εννοήσαν παράλληλοι, ετέμενοντο και είχαν κοινά σημεία. Η γενική θεωρία της σχετικότητας είχε δείξει άλλωστε ότι η πραγματική γεωμετρία του σύμπαντος είναι μη ευκλήδια και οι παράλληλες ευθείες τέμνονται, είπε ο Γιώργος Γραμματικάκης. Μέτρησα μόνο στην αυτοβιογραφία του Φωτός 146 πηγές από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτή η πλουσιότατη αναφορά στις πηγές υποδεικνύει τη σοβαρότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Δεν υπάρχει ούτε μία σειρά στο έργο του Γραμματικάκη που να μην είναι προϊόν εκτεταμένης έρευνας και αντιπαραβολής. Παρότι παίρνει πάντα θέση για ένα θέμα ή γεγονός, ο λόγος του δεν είναι ποτέ δογματικός. Επιτρέψτε μου να πω πως είναι όπως ήταν πάντα ο ίδιος, δημοκρατικός. Ελευθερία σκέψης, παράθεση άποψης με αποδείξεις, αλλά συγχρόνως ευρύτητα πνεύματος. Ακόμα και αν διαφωνήσει κανείς σε μια κοινωνική ή πολιτική του άποψη, πράγμα πάντως ιδιαίτερα δύσκολο, δεν μπορεί παρά να σεβαστεί το βάθος της σκέψης και να καταλάβει πλήρως τι θέλει να πει ο δάσκαλος. Αλήθεια, αυτό και αν είναι προσόν. Να βρίσκει πάντοτε έδαφος η ρίση. Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Φράση που έχει συνδεθεί φυσικά με τον Βολτέρο, παρότι ανήκει στην Βρετανίδα συγγραφέα τη βιογραφία του Βολτέρου, την Evelyn Beatrice Hall. Εν τέλει, ο Γραμματικάκης δεν ερευνά απλά. Στοχάζεται φιλοσοφικά και δίνει στο στοχασμό του μια εξαιρετική καλλιτεχνική χρειά. Είναι λοιπόν ένας καλλιτέχνης του σύμπαντος. Παραθέτω ακόμη ένα τελευταίο απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του Φωτός. Η πραγματική πάντως σημασία του Φωτός στον βίο και τα αισθήματά μας την ανακάλυψα, λέει ο Γραμματικάκης, όπως διηγήθηκα ήδη, οι μεταναστεύσεις της τυχής με οδήγησαν οριστικά στην Ελλάδα. Στην Αγγλία και σε χώρες της Ευρώπης όπου είχα μέχρι τότε ζήσει,
το φως έμοιαζε να ασθμένει ή να καταδιώκεται, ποιος ξέρει, από ποιον άδειλο εχθρό. Με την επιστροφή μου όμως στην Ελλάδα, είχα την αίσθηση ότι ανακάλυψα πάλι το φως. Το ελληνικό φως, έγραψε ο Χένρι Μουρ, είναι, όπως λένε όλοι, κάτι που δεν μπορείς να φανταστείς προτού το βιώσεις. Στην Αγγλία, το μισό φως, κατά κάποιο τρόπο, απορροφάται μέσα στο αντικείμενο. Όμως στην Ελλάδα, το αντικείμενο μοιάζει να αναδύει φως, σαν να φωτίζεται το ίδιο από μέσα. Άρχισα πράγματι να πείθομαι ότι, όπως τόνιζαν από παλιά οι δάσκαλοι μας και οι ποιητές, το φως είναι συναρτημένο με την Ελλάδα και τη μοίρα της. Ακόμα περισσότερο, ότι κουβαλούσα μέσα μου την προσδοκία και την ανάγκη του. Εδώ στην Ελλάδα, η διάβια του φωτός καθόριζε τον χαρακτήρα του τοπίου και των πνευματικών μας αναζητήσεων. Μια νοητή γραμμή ξεκινούσε από το απολώνιο φως της αρχαιότητας, διέσχιζε το δεύτε λάβετε φως της Αναστάσεως και έφτανε μέχρι το άξιο νηστείτο φως του Ελίτη. Όπως σημειώνει και ο ίδιος ο Ελίτης, το φως και η ιστορία στην Ελλάδα είναι ένα και το ίδιο πράγμα. Το ένα αναπαράγει το άλλο. Το ένα ερμηνεύει και δικαιώνει το άλλο, ακόμα και αυτό το κενό που είναι το μαύρο. Πράγματι λοιπόν, στην Ελλάδα, το φως δεν μεταφέρει απλώς εικόνες και πρόσωπα. Δεν είναι μόνο ο αγγελιοφόρος του σύμπαντος. Υψώνεται στο πεδίο του δημιουργού και με έναν τρόπο μαγικό πλάθει και αναδεικνύει. Τέλος της ανάγνωσης του κειμένου του Γιώργου Ρομαντικάκη. Και εδώ θα περάσω τώρα στη μεγάλη αγάπη του προς την τέχνη. Θυμάμαι μου το έχει πει πολλές φορές με το γνωστό αυτό σαρκασμό, προνόμιο των χαρισματικών ανθρώπων που τον διέκρινε. Μύρον, ένα από τα πράγματα για τα οποία μετάνιωσα στη ζωή μου είναι ότι δεν έμαθα ποτέ ένα μουσικό όργανο. Και θυμάμαι πόσες φορές του είχα ανταπαντήσει. Γιώργο, μα είσαι μουσικός. Η μουσική αναβλύζει από το έργο σου. Και συνέχιζα. Εξάλλου στη μουσική έχουμε πολλούς εκτελεστές, αλλά λίγους ερμηνευτές. Δεν χαίρεσε που σε συγκαταλέγω στους ερμηνευτές της μουσικής του σύμπαντος. Το χαμόγελο του κάθε φορά, βέβαια, δεν ξέρω αν σήμαινε ότι η απάντησή μου τον κάλυπτε πλήρως. Σίγουρα όμως κάπως τον ικανοποιούσε. Θυμάμαι πέρυσι τέτοιες μέρες που ο Γιώργος είχε μιλήσει από εδώ και είχε διανθίσει την υπέροχη ομιλία του, όπως προανέφερε ο Λουδοβίκος, με το τραγούδι «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης». Ένα από τα τραγούδια της συλλογής «Τα παράλογα» του Μάνου Χατζηδάκη, στις στίχους Νίκου Γκάτσου. Θα ήθελα απόψε να του το αφιερώσουμε πάλι σε μια ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη με την, επιτρέψτε, τη δική μου συνοδεία στο πιάνο, απόσπασμα από μια συναυλία που δώσαμε τον περασμένο Νοέμβριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Στη συναυλία αυτή επίσης του το είχαμε αφιερώσει. Παρακαλώ, ακούστε το. Μαρία μου, Μαρία μου, θα ήθελα να αφιερώσουμε την Περσεφόνη στη μνήμη του Γιώργου του Ρομαντικάκη. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια και μάλιστα τελευταία φορά το ακούσαμε μαζί στα Γιακίνθια που μίλησε το καλοκαίρι.
που σβήγανε τα χέρια τους οι μύστες ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο. Τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο Παναδού δηληστήριο. Βέβαια σε φόρη στην άγκλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναπείς. Κοιμήσου βέβαια σε φόρη στην άγκλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναπείς. Επειδή ο αγαπητός μου φίλος ο Λουδοβίκος των Ανογίων, γνωρίζοντας τη σχέση μου με τον Γιώργο Γραμματικάκη, μου έκανε την τιμή να μιλήσω απόψε για εκείνον, είναι αναπόφευκτο να αναφερθώ σε κάποιες ιδιαίτερες αναμνήσεις μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε. Βρισκόμουν πολύ νεαρός στο Βερολίνο, όπου τότε ήμουν τελειόφυτος στη Μουσική Ακαδημία στη Διεύθυνση Ορχήστρας. Ένα πρωί έλαβα ένα τηλεφώνημα. «Καλημέρα σας. Ο κύριος Μιχαηλίδης, μάλιστα. Είμαι η γραμματέας του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του κυρίου Γραμματικάκη. Θα ήθελα να σας στείλει μία επιστολή. Ήμουν πολύ μικρός. Απόρρισα. Όταν διάβασα την επιστολή όμως, εντυπωσιάστηκα. Με μία ξεχωριστή ευγένεια και έναν ιδιαίτερο σεβασμό, με προσκαλούσε να διευθύνω μία μεγάλη παραγωγή για το Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ηλίτη στο Ηράκλειο. Μια παραγωγή που θα διοργάνωνε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μετά γνωριστήκαμε από κοντά. Τότε κατάλαβα γιατί τον αγαπούν όλοι, και ιδιαίτερα οι φοιτητές. Ήταν πάντα κοντά στους νέους, ίσως γιατί, όπως είπα, και ο ίδιος ήταν ένας αιώνιος νέος. Αυτή η διάθεση και η δοτικότητά του, χωρίς να το επιδιώκει, ήταν για μένα ένα τρανταχτό παράδειγμα του πώς η μια γενιά εμπνέει την επόμενη, ετοιμάζοντας να της παραδώσει τη σκυτάλη. Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως θέλω να του μοιάσω. Τα χρόνια πέρασαν και κρατούσαμε επαφή. Μπορεί να βρισκόμασταν γεωγραφικά μακριά, αλλά η ψυχική και πνευματική επαφή ήταν διαρκής. Όταν το 2011 ανέλαβα καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η συνωμοσία των αστεριών και το φως μας έφερε πολύ τύχη. Μετά από λίγο διάστημα, ο Γιώργος Γραμματικάκης ανέλαβε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τι ευλογία, τι χαρά να έχεις ανθρώπους τέτοιου διαμετρήματος, τέτοιους πνευματικούς ανθρώπους, στην κορυφή ενός συλλογικού οργάνου διοίκησης. Η πενταετία αυτή στην Αθήνα μας έφερε πολύ κοντά και γεωγραφικά πλέον. Κάναμε πολύ παρέα. Βρισκόμασταν πολύ συχνά. Πέρα από τον σοφό λόγο, τον εξισορροπητικό ρόλο και την πολλές φορές στοική του στάση στα πολύ δύσκολα θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα, της οικονομικής κρίσης, των απεργιών, της έντονης κοινωνικής αναταραχής, βρισκόμασταν και πολλές φορές εκτός λυρικής. Εκεί οι συζητήσεις για την ιστορία, την τέχνη, ειδικότερα τη μουσική, έδιναν και έπαιρναν. Θυμάμαι ένα βράδυ σε ένα δείπνο πίσω από το Καραβέλ στην Αθήνα. Είχαμε αφιερώσει όλο μας τον χρόνο στο έργο «Εισαγωγή στη μεταφυσική» του γερμανού φιλοσόφου Μάρτιν Χάιντεγκερ.
ξεξέφρασα το μικρό μου παράπονο γιατί ο Χάιντεγκερ να αφιερώνει δεκάδες σελίδες εξηγώντας τι είναι το είναι και τι είναι το on. Και μου απάντησε, Μύρον, ό,τι και να πούμε, ο Χάιντεγκερ έχει βάθος σκέψης και ανάλυσης. Και με το χιούμορ του. Σκέψου πως οι άλλοι έχουν την ικανότητα να γράφουν δεκάδες σελίδες χωρίς να λένε τίποτα. Κάτι χαριτωμένο τώρα. Επρόκειτο εκείνον ως αντιπρόεδρο και εμένα ως καλλιτεχνικό διευθυντή να μας ξεναγήσουν σε ένα μεγάλο εργοτάξιο για μια πολιτιστική υποδομή. Μας είχε παραλάβει ένα βανάκι ένα πρωί και μαζί μας ήταν και κάποιοι παράγοντες. Ενώ λοιπόν εμείς με τον Γιώργο συζητούσαμε τα οράματά μας για τον πολιτισμό, ένας κύριος μπροστά μας φώναζε διαρκώς. Αναγκαστικά διακόψαμε διότι οι φωνές του υπερκάλυπταν τη συζήτηση που είχαμε τον Γιώργο. Τι είχε συμβεί? Η τροχέα είχε γράψει τη σύζυγο του κύριου και εκείνος έκανε διαρκώς, θα πρέπει να ήταν περίπου μισή ώρα, τηλεφωνήματα σε γνωστούς, προσπαθώντας να σβήσει το πρόστιμο. Είχα θυμώσει με μια ακόμη απεικόνιση κάποιων άσχημων πτυχών στη χώρα μας. Δεν θα ξεχάσω όμως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πόσο το διασκέδαζε ο Γιώργος. Σε κάποια στιγμή μου λέει, Μύρον, μα είναι απίστευτα διασκεδαστικό όλο αυτό. Θα έλεγα σουρεαλιστικό. Σκέφτομαι να το κάνω βιβλίο. Και μετά το καλοκαίρι του 2013 ήρθε η όπερα της Βαλίτσας. Αυτή η ξεχωριστή και τελικά, όπως φάνηκε, ιδιαίτερα δημοφιλής δράση που οραματιστήκαμε και υλοποιήσαμε στην εθνική λυρική σκηνή, για να παρουσιάσει την όπερα Μποέμ του Πουτζίνι, αυτό το μυθικό έργο, όχι μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά στην Μυρτιά, μπροστά από το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η απρόσμενα μεγάλη κοσμοσυρωή. Μας είπαν από ένα πρόχειρο υπολογισμό ότι μαζεύτηκαν πάνω από 3.000 άνθρωποι στο χωριό εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω πόσο ταλαιπωρήθηκαν εκείνη την βραδιά. Θυμάμαι όμως τη χαρά του Γιώργου και το πόσο ικανοποιήθηκε το κοινό από το τελικό αποτέλεσμα. Την επόμενη μέρα μιλήσαμε μαζί με τον Γιώργο σε μια ανοιχτή εκδήλωση για σύμπαν, φιλοσοφία, μουσική και Κρήτη. Αυτή έμελε να είναι και η τελευταία μας κοινή εμφάνιση σε ομιλία. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο πολιτιστικό συνεδριακό και του Ηρακλείου, η πνευματική συντροφιά με τον Γιώργο μετατοπίστηκε πλέον γεωγραφικά στην κοινή γενέτειρα πόλη μας, το Ηράκλειο. Η χαρά του για την έναρξη της λειτουργίας αυτού του πυρήνα πολιτισμού ήταν απερίγραπτη. Δεν θα ξεχάσω. Μετά από κάθε εκδήλωση, έβρισκα πάντοτε στο κινητό μου ένα γραπτό μήνυμα. Ήταν μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας. Ο Γιώργος Δραματικάκης καμάρωνε για αυτό το στολίδι της Κρήτης σαν να ήταν δικό του παιδί. Ναι, ήταν και δικό του παιδί. Ανήκε στον πυρήνα των πνευματικών ανθρώπων της Κρήτης που οραματίζονταν για δεκαετίες τη δημιουργία και λειτουργία μιας μεγάλης πολιτιστικής υποδομής. Αυτό σύναδε με την κοσμοθεωρία του. Ένα πολιτιστικό κέντρο θα ήταν ο πολιορκητικός κρυός της τέχνης και της διανόησης στο νησί. Ικανοποιούσε την προσδοκία του να προσπαθήσουμε να γίνουμε σοφότεροι, ανοιχτόμυαλοι, να αφήσουμε κατά μέρος τα μικρά και να καταπιεστούμε με τις μεγάλες αλήθειες και να διαδώσουμε την ομορφιά της τέχνης. Βρισκόμουν στην Κροατία πέρυσι για καλλιτεχνική υποχρέωση όταν με προσκάλεσε να παρακολουθήσω την ομιλία του εδώ, στο ίδιο σημείο, 29 Ιουλίου του 23, στα Ιακύνθια των 25 χρόνων. Ήθελε να με φιλοξενήσει μαζί με την εξαίρετη σύζυγό του, τη σπουδαία Εύα, που μας τιμάει απόψε με την παρουσία της εδώ. Να περάσουμε μαζί ένα υπέροχο πνευματικό διήμερο. Ανεβαίνοντας μαζί από τα Ανόγια προς το θέατρο εδώ, Γιώργο, θυμάμαι με πόσο ενθουσιασμό που μιλούσες για τη μετάφραση της κόμισης Βερενίκης σε άλλες γλώσσες που φρόντιζες εκείνο το διάστημα, για τα επικείμενα μακρόπουνα σχέδιά σου και για το περιεχόμενο της ομιλίας σου. Αυτή η ομιλία του εδώ, στα Ανόγια, από την οποία ακούστηκε στην αρχή μικρό απόσπασμα και θα ακούσετε ένα άλλο σε λίγο, έμελε δυστυχώς να είναι η τελευταία του επιγής. Και το αναφέρω έτσι σχηματικά διότι είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος Δραματικάκης συνομιλεί τώρα ίσως από κάποιο καλύτερο σημείο με τα αστέρια. Μιλάει όμως και στον καθένα μας. Μας παροτρύνει διαρκώς να βάλουμε φως στη ζωή μας. Να γίνουμε σοφότεροι ερευνητές της γης
και της ζωής και να δούμε τα μεγάλα θέματα, όχι τα μικρά. Την εξέλιξη της κοινωνίας μας, τη συνειδητοποίησή μας σε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον, τη ματαιότητα των διενέξεων και των πολέμων, τη πνευματική πληρότητα στο σύντομο διάβαστο κόσμο αυτό, μέσα από την φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων, τον πολιτισμό και την τέχνη γενικότερα. Γιώργο, μου είχες υποσχεθεί μετά τη συναυλία στα Γιακίνθια πως θα πάμε μαζί σύντομα στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα να δούμε μαζί τους γαλαξίες και τα αστέρια. Ήταν η μόνη σου υπόσχεση που δεν μπόρεσες να εκπληρώσεις, διότι ο Αύγουστος του 23 τα έφερε αλλιώς. Σου υπόσχομαι όμως πως θα πάρω μαζί μου μερικούς νέους ανθρώπους που πάντοτε υποστήριζες σε όλη σου τη ζωή και θα πάμε στο Σκίνακα. Όταν θα βάλω τα μάτια μου στο τηλεσκόπιο, είμαι σίγουρος πως θα σε δω. Τότε θα κάνουμε μία χειραψία στο φως. Θα σε δω να μας χαμογελάς και να μας ρωτάς. Παιδιά, είστε έτοιμοι να διαβάσετε το επόμενο βιβλίο μου? Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επιφυλάξετε ένα θερμό χειροκρότημα στο τελευταίο απόσπασμα, την τελευταία παράγραφο της ομιλίας Γιώργου Γραμματικάκη, εδώ από το Ιδιοσημείο πέρυσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, συνάγεται αγαπητοί φίλοι από τις εξώσεις του ΕΣΤΑΜ, το φως δεν έχει δικία. Για το φως ο χρόνος δεν περνά. Έτσι και τα Γιακίνθια δεν γίνουν σήμερα τα 25 χρόνια, γιατί το φως τους είναι εκεί και δεν περνά. Το φως είναι η μόνη οντότητα στη φύση που δεν την αγγίζει το πέρασμα του χρόνου, που δεν ζει υπό την απειλή του. Εγώ το ζηλεύω το φως και εσείς φαντάζομαι. Ένα έξοχο κριτικό δύστυχο έχει συλλάβει τις ίδιες αλήθειες. Όσο παλιώνουν οι καιροί και όσο περνούν οι χρόνοι, παλιώνει ο λίχνος, μα ποτέ το φως του δεν παλιώνει. Το γεγονός ότι μόνο το φως δεν ζει υπό την απειλή του χρόνου προκαλεί ασφαλώς το φθόνο των ανθρώπων. Υπογραμμίζει όμως και την αιώνια δύναμη που έχει η νοσταλγία του φωτός ως οδηγός των πράξεων και των επιλογών μας, ως προσμονή μιας καλύτερης ζωής. Μόνο, αγαπητοί φίλοι, αν το φως κυριαρχήσει, το παρόν θα αποκτήσει το βαθύτερο του νόμο και τα βήματα μας προς το μέλλον θα συνοδεύουν οι αξίες του πολιτισμού και τα αιώνια Γιακίνθια. Σας ευχαριστώ. Τυπικά τα πίσω τα πράγματα δεν λες.